Θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το νέο κορονοϊό, τον κύριο Αχιλλέα Γκίκα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δοσκαλάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα δικό σας σχόλιο, με αυτό που ακούσαμε νωρίτερα στην ενημέρωση του Υπουργού Υγείας, ότι ουσιαστικά έχουμε και μία νέα χαλάρωση των μέτρων όσον αφορά τα ταξίδια από την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς όλοι οι πολίτες που διαθέτουν ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, εμβολιαστικό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό 9 μηνών ή πιστοποιητικό νόσησης μπορούν να εισέρχονται χωρίς τεστ στη χώρα μας. Αυτό βεβαίως ισχύει μόνο για εμβολιασμένους και νοσήσαντες, σωστά? Καταρχάς να πούμε μια βασική παραδοχή που υπάρχει, κύριε Δασκαλάκη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Οι χώρες έχουν περίπου τα ίδια κρούσματα. Εμείς έχουμε γύρω στους 18 με 20 χιλιάδες, η Ολλανδία έχει 40 χιλιάδες, η Ιταλία έχει 35 χιλιάδες κτλ. Κάπου εκεί βρίσκονται όλοι. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει νόημα να μην μεταφερθεί κάτι από τον ένα στον άλλο, αφού είμαστε ακριβώς στην ίδια, περίπου στο ίδιο επίπεδο. Άρα αυτό είναι το στοιχείο που η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων άναψε και το πράσινο φως. Αυτή είναι η πρώτη διαπίστωση. Mm-hmm. Η δεύτερη διαπίστωση η οποία έχει γίνει και είναι πανθομολογούμενη είναι ότι αυτή τη στιγμή με βάση αυτή την πρώτη διαπίστωση πρέπει να ενισχυθεί η μετακίνηση μέσα στην Ήπειρο, γιατί δεν υπάρχει άλλος λόγος να κλείνουμε τα σύνορα σε ένα ομοιογενές σύνολο. Και η τρίτη παραδοχή είναι πράγματι αυτοί που θα κινούνται, είναι αυτοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να μην διασπείρουν, όπως πληρούν τις... Είναι δηλαδή σαν να κινείσαι από τη Λαμία και να πας στην Αθήνα. Κάτι τέτοιο ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως ισχύει το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, με την έννοια ότι οι εμβολιασμένοι μπορούν να κινούνται άνετα χωρίς να κάνουν τεστ στα σύνορα. Μάλιστα. Έχουμε καταγράψει τρεις κατηγορίες χωρών. Οι χώρες της Ευρώπης, οι οποίες είναι αυτές που ισχύει αυτό. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι χώρες οι οποίες η Επιτροπή Επιδημιολόγων θα τις χαρακτηρίζει σαν χώρες που έχουν ένα ικανοποιητικό ποστό εμβολιασμού. Σε αυτές θα γίνεται τεστ. Και υπάρχει και τρίτη κατηγορία, όπως ας πούμε το Μπαγκλαντές, ξέρω εγώ κάποιες άλλες χώρες της Αφρικής κτλ, αλλά και της Ασίας, όπου εκεί θα γίνεται πλήρης έλεγχος των ανθρώπων που έρχονται να μπουν από τα σύνορα. Σε κάθε περίπτωση, στο εσωτερικό της Ευρώπης υπάρχει μια μεγαλύτερη ελευθερία για νοσήσαντες και εμβολιασμένους. Ακριβώς. Σας περιέγραψα τη φιλοσοφία και το επιστημονικό υπόβαθρο αυτής της κίνησης. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας πάω στους λεγόμενους σκληρούς δείκτες. Σας έχω ακούσει πολλές φορές και στο πρόσφατο παρελθόν να λέτε ότι πια δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία πόσα χιλιάδες είναι τα κρούσματα καθημερινά. Πρέπει να μελετάμε τους σκληρούς δείκτες, δηλαδή τους διασωληνωμένους και τους θανάτους. Θέλω να ξεκινήσουμε από τους θανάτους, γιατί δυστυχώς κάθε μέρα, τις τελευταίες 4-5 εβδομάδες, η χώρα μας βιώνει μια απίστευτη τραγωδία. Δηλαδή από 80 έως 120 νεκρούς την ημέρα. Κύριε Δασκαλάκη, μετά την άφιξη της όμικρον γύρω στο Δεκέμβριο και τα λοιπά, ζήσαμε ένα είδους κινητικότητας του ιού, η οποία ήταν σχεδόν παράλληλη σε πολλά μέρη του κόσμου σε ανεξάρτητες χρονικές περιόδους, με διαφορά εβδομάδων. Τι γινόταν λοιπόν? Ενώ αυξανόταν τα κρούσματα, υπήρχε μια αποσύνδεση των θανάτων. Στην Αγγλία αυξανόταν τα κρούσματα και κατέβαιναν οι θάνατοι. Στην Πορτογαλία το ίδιο. Αυτή η αποσύνδεση κρούσματων με θανάτους και διασωληνώσεις βέβαια φάνηκε να είναι ενιαία. Σε μας άργησε λίγο αυτή η αποσύνδεση. Δεν την έχουμε. Αυτή είναι η πρώτη. Πού οφείλεται αυτό, κύριε καθηγητά? Τι έχει φταίξει? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πάρα πολλές προεκτάσεις αυτού του θέματος. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, κριτήρια για να κρίνει κανείς για τη θνητότητα. Ο αριθμός των θανάτων σε κάθε χώρα, η καταγραφή γίνεται με διαφορετική λογική. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, ενώ σε μία βάση δεδομένων βρίσκεις
μεγάλη θνητότητα για την Ελλάδα. Σε μια άλλη, παραδείγματος χάρη στη Euromomo, που βλέπει τους θανάτους, υπερβολές θανάτων, είμαστε σε μια αποδεκτή κατάσταση. Ξέρετε, γιατί σας το λέω αυτό. Ας πούμε η Γερμανία, που την ημέρα έχει από 40 έως και 60 χιλιάδες κρούσματα, έχει από 5 έως 15 θανάτους. Εμείς που έχουμε 18.000 κρούσματα, έχουμε 100 με 120 θανάτους. Εδώ λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιοι είναι αυτοί οι θάνατοι που οφείλονται στον κορονοϊό και όχι από το... Δηλαδή στον κορονοϊό και όχι μαζί με τον κορονοϊό. Ένα έμφραγμα που είναι θετικό και πεθαίνει, πιθανότατα να καταγράφεται σαν... θάνατος από κορονοϊό. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα... Ένα έφραγμα ανθρώπου που είναι θετικό στον κορονοϊό, ναι, να υποθέσω. Και πεθαίνει από το έμφραγμά του. Συνήθως ή σε πολλές φορές καταγράφεται σαν κορονοϊός. Αυτό δίνει μια ανομοιογένεια στην καταγραφή. Ωστόσο, δηλαδή υπάρχουν χώρες που, άλλες χώρες στην Ευρώπη που μπορεί κάποιος που έχει ένα υποκείμενο νόσημα και είναι θετικό στον κορονοϊό να πεθαίνει από το υποκείμενο νόσημα και να καταγράφεται ως θάνατος από το υποκείμενο νόσημα και όχι από τον κορονοϊό. Βεβαίως, αυτό μας λέτε. Είναι πρόβλημα διεθνές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πριν από 2 μέρες έβγαλε οδηγίες πώς θα καταγράφουμε τους θανάτους για να έχουμε ακριβή απεικόνηση, πραγματική απεικόνηση που να μπορείς να συγκρίνεις και τα κράτη. Απ' την άλλη πλευρά, αν δεχθούμε ότι εμείς έχουμε, που μάλλον έχουμε αυξημένους θανάτους, από εκεί και πέρα είναι πάρα πολλές παράμετροι που το κάνουν αυτό. Ένας από τους παραμέτρους που έχουμε συζητήσει πολλές φορές είναι η καθυστερημένη πρόσβαση στα νοσοκομεία και στο γιατρό τους. Πάρα πολλοί άνθρωποι για διάφορους λόγους καθυστερούν να πάνε στο γιατρό. Ένας άλλος λόγος είναι η ανομοιογένεια των συστημάτων υγείας σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Και βεβαίως οι ελλείψεις, κύριε καθηγήτα, γιατί εμείς δεν έχουμε το εθνικό σύστημα υγείας της Γερμανίας ή της Ολλανδίας. Έχετε δίκιο. Ένας τρίτος, σας είπα ήδη τρία. Το τρίτο είναι αυτό, η ανεπάρκεια ή το έλλειμμα επαρκούς προσωπικού. Πού οφείλεται το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες, κύριε καθηγητά, βλέπουμε μία αύξηση της θνητότητας και στην Κρήτη, παρά το γεγονός ότι η Κρήτη βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις? Όμως, εδώ και 3 εβδομάδες καθημερινά θρυνούμε από 4 έως 7-8 ανθρώπους σε επίπεδο Κρήτης. Έχετε δίκιο. Όμως, στα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας, φαίνεται ότι η Κρήτη πρώτον καθυστερεί 10 περίπου μέρες, έχει μια καθυστέρηση βήματος και στα κρούσματα και στους θανάτους. Οπότε το πικ που είχαν, ας πούμε, περί τα τέλη Ιανουαρίου σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, εμείς το βιώνουμε τώρα. Και επίσης να πούμε ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι 2 με 3 φορές παρακάτω σε θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Το οποίο δεν αποτυπώνεται γιατί δεν γίνεται ανάλυση αναπηρικής. Μάλιστα. Εμείς που ασχολούμαστε το ξέρουμε. Αποκλιμάκωση πότε βλέπετε? Γιατί νομίζω ότι τα αριθμητικά μοντέλα του πριν από 20 μέρες πέφτουν λίγο έξω. Δηλαδή ακούγαμε πολλούς συναδέλφους σας να λένε ότι εκεί γύρω στις 20 του Ιανουαρίου, 25 Ιανουαρίου, 28 Ιανουαρίου θα φτάναμε στα 4 με 5.000 κρούσματα. Είμαστε ήδη στην 4η Φεβρουαρίου και αυτά τα αριθμητικά μοντέλα έχουν πέσει εντελώς έξω. Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα και πριν ότι αυτό το προφίλ που οι άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη Νοτιοαφρικανική Ένωση, που σε ένα 40 μέρες ανέβηκε η καμπύλη οξυκόρυφα, κατέβηκε οξυκόρυφα, δεν έφτασε στη χώρα μας και σε διάφορες άλλες πολύ λίγες χώρες. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουμε περάσει το πικ, δηλαδή το ανώτερο, γύρω στις 30 του μηνός, από 21 μέχρι 30 σε αυτή τη βδομάδα φαίνεται ότι περάσαμε το πικ των κρουσμάτων και τώρα αρχίζουμε να έχουμε μικρές, έχουμε μια σταθερότητα, είχαμε μια σταθερότητα την τελευταία βδομάδα σε επίπεδα 18.000 κρούσματα, 20.000 κρούσματα και έχουμε και μια πολύ μικρή υποχώρηση της τάξης το 7 με 10% και στις νοσηλίες και στις μονάδες και στους θανάτους σε επίπεδο χώρας. Ένα τελευταίο ερώτημα. Ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και ότι θα έχουμε μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου σοβαρή αποκλιμάκωση. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Γνωρίζουμε το ρόλο του εμβολιασμού.
Θέλω, επειδή πριν από δύο περίπου μήνες και κάτι είχατε μιλήσει στην εκπομπή Ωραία Αιχμής για τα φάρμακα και μάλιστα το είχατε πει πρώτος για το πότε έρχονται, τι ρόλο μπορούν να παίξουν αυτά τα φάρμακα? Τις επόμενες ημέρες έρχεται και το φάρμακο της Pfizer. Κοιτάξτε, τα φάρμακα είναι ένα συμπληρωματικό αλλά πάρα πολύ ισχυρό, ισχυρός βραχίωνας για να μπορέσει κανείς να διαχειριστεί αυτή την κρίση. Όπως έγινε και με το Tamiflu, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας δύο φάρμακα. Το ένα είναι της Merck και το άλλο είναι της Pfizer, τα οποία φαίνεται ότι λειτουργούν πριν να μπει ο άνθρωπος στο νοσοκομείο. Παραδείγματος χάρη όταν έχει τις πρώτες πέντε μέρες, να το πούμε έτσι, που αρχίζουν τα συμπτώματα. Το ένα από τα δυο έχει ήδη φτάσει, το Molnupiravir, το οποίο έχει όμως μικρότερη ισχύ από ό,τι λένε οι δημοσίευσεις, κάπου 30%, και το άλλο είναι το Paxlovid της Pfizer, το οποίο έχει πάρα πολύ καλή δραστικότητα σε αρχικά στάδια την ώρα που αρχίζουν τα πρώτα συμπτώματα, όμως δεν μπορούμε να το έχουμε και τις έγκυες. Αυτό ο μόνος περιορισμός. Αυτό θα φτάσει τον άλλο μήνα και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να το μοιράζουμε πάλι με προτεραιοποίηση στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο να κάνουν βαριές λοιμώξεις, και σιγά σιγά θα γίνει και αυτή η χρήση του. Εκεί θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα. Κοιτάξτε, μην περιμένουμε ξαφνικά να ανοίξει μια αυλαία και να πέσει και να φύγουν τα πάντα. Πάμε βήμα-βήμα. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Το έχουμε ξαναζήσει με την πανδημία του AIDS. Πηγαίναμε βήμα-βήμα, χρόνο με χρόνο, πενταετία με την πενταετία, να μην σας πω. Αυτό είναι πιο γρήγορο, βέβαια, δεν υπονοώ ότι θα είναι πενταετία. Αλλά θέλει το χρόνο του, ώστε να καταφέρουμε εμείς να προσαρμοστούμε στις καινούργιες συνθήκες και να συμβιώσουμε με αυτό το πράγμα και να το νικήσουμε στο τέλος. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλά, καλό βράδυ.